Κύριε Παύλο, ανακοίνωσε και το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν περισσότερες ώρες. Τι περιμένει ένας καταστηματάρχης σε αυτό το διάστημα? Οπωσδήποτε περιμένει να αυξηθεί η κίνηση και περιμένει έτσι να υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα στην αγορά μέσα από τους στολισμούς, από το νέο ωράριο, από τις μουσικές. Ίσως αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας, γιατί το τελευταίο δίμηνο ειδικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις? Σίγουρα τις έχει επηρεάσει και πρέπει να δούμε λίγο το πρόβλημα συγκεκριμένα για την πόλη μας. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους που είναι μισθωτοί, αρκετούς πολίτες καταναλωτές που είναι μισθωτοί, και οπωσδήποτε το εισόδημά τους μειώθηκε αρκετά, και τώρα με τους φόρους τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο. Επίσης με τους φόρους δυσκόλεψαν τα πράγματα και για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες. Υπάρχει μια έλλειψη χρήματος. Πιστεύω όμως ότι με τις μειώσεις των τιμών θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε καταναλωτές, και ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ένας επιχειρηματίας στη σημερινή εποχή που είναι πολύ μεγάλη ερώτηση. Είναι πολύ μεγάλη ερώτηση. Δεν υπάρχει προηγούμενο για να έχουμε τη φιλοσούρτη, βλέποντας και κάνοντας. Βέβαια δεν μπορούσα να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προσαρμογές όσον αφορά καταρχάς το προϊόν. Θα πρέπει να είναι προσιτό, τουλάχιστον 20% κάτω από ό,τι ήταν πέρυσι. Και αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούν και οι εταιρείες, ειδικά οι μεγάλες που μπορούν και λύσονται. Μας έδωσαν ένα ποσοστό ώστε να μπορούμε να το δώσουμε στον πελάτη. Το δεύτερο είναι, πρέπει να βγαίνουν τα έξοδα και εμείς οπωσδήποτε να ανταποκρινόμαστε. Δηλαδή, σε μια επιχείρηση δεν υπάρχει, δεν πληρώνω. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Δεν γίνεται σε επιχειρήσεις αυτό. Όταν δεν πληρώνει η επιχείρηση, οδεύει στο τέλος, στο κλείσιμο. Άρα αυτό που θέλουμε είναι να βγάζουμε τα έξοδά μας και να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πληρώνει κάποιος είναι το ΦΠΑ. Είναι σημαντικό για τη λειτουργία πλέον οικονομικά του κράτους. Και το θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις οι οποίοι δεν πληρώνουν το ΦΠΑ και κυκλοφορούν, μπορούν και κυκλοφορούν έξω. Και το βλέπουμε μετά από αυτό που έγινε με τον Λάκη Γαβαλά, ένας άνθρωπος ο οποίος πόσους συναδέλφους κατέστρεψε, χρωστούσε 3,5 εκατομμύρια ΦΠΑ και αυτή τη στιγμή είναι στην τηλεόραση και κάνει reality. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Αυτός πρέπει να είναι στη φυλακή. Άρα ο επιχειρηματίας πρέπει να πληρώνει. Δεν υπάρχει δεν πληρώνω. Εάν δεν πληρώνει θα έχει πρόβλημα άμεσα ή μακροπρόθεσμα. Θα έχει πρόβλημα. Θέλουμε να βγάζουμε τα έξοδά μας και να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Εκεί είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Έκτακτοι φόροι, στους οποίους πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν γιατί δεν τους είχαν υπολογίσει. Πώς είναι η ψυχολογία των καταναλωτών? Θεωρείτε ότι έχουν μπει στο εορταστικό κλίμα, βοηθάει κατά? Ναι, λίγο, νομίζω υπάρχει, έτσι το είδαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, υπάρχει έτσι μια βελτίωση της ψυχολογίας. Έχει αρχίσει ο Δήμος ήδη να στολίσει, πιστεύουμε ότι θα εντατικοποιηθεί ο ρυθμός και πολύ σύντομα θα έχουμε έτσι στολισμό στην πόλη. Νομίζω ότι βοηθάνε αυτά τα πράγματα, παιδιά, βοηθάνε και εμάς, σαν επαγγελματίες, έτσι να μην υπάρχει μιζέρια, να υπάρχει μια κίνηση στους δρόμους. Πιστεύω ότι ο Δήμος θα επισπεύσει το στολισμό και θα έχουμε και καλύτερο ακόμα κλίμα. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με την κίνηση ωστόσο να παραμένει υποτονική λόγω της οικονομικής κρίσης και τους εμπόρους να περιμένουν πως το κλίμα θα βελτιωθεί μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Είναι το πιστεύω μου αυτό, θα έρθουν, γιατί ο κόσμος τόσα που περνάει, τόσα που κάθε μερινός που περνάει, σε κάποια στιγμή θα πει για κάτσε, κάτι πρέπει να κάνω και για τον εαυτό μου. Να πάρω ένα ρούχο, ένα μπλουζάκι, ένα παπούτσι. Εμείς έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και έχουμε στολίσει τα μαγαζιά μας για να είναι κάπως ευχάριστα. Και έχουμε και τις τιμές μας πάρα πολύ καλές. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει μια όμορφη γιορτή που την περιμένουμε όλοι. Να φέρει λίγη χαρά, να σταματήσουν αυτά τα κακά που ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, και ότι θέλει λίγο αισιοδοξία ο κόσμος. Έχω βέβαια και εγώ στενοχωρηθεί σαν επαγγελματίας τόσα χρόνια, διότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα που κάποτε μαχόταν να σώσει τους Έλληνες, η Ελλάδα τώρα σκοτώνει τους Έλληνες.
Με τι τη σκοτώνει? Με αυτά που κάνουν κάθε φορά. Δεν είναι δυνατόν μαγαζιά με ιστορία, με πραγματικότητα, να χάνονται, να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και όλα αυτά δεν φταίει ούτε ο κόσμος που είναι να ψωνίσει, εφόσον σε κάθε δημόσιο υπάλληλο, σε κάθε επαγγελματία, σε κάθε γεωργό έχουν κόψει τα πάντα. Με τι κουράγιο μάλλον θα έρθουν να κάνουν μια αγορά. Όμως η πίστη ποτέ δεν τη χάνουμε. Όσο υπάρχει κάποια κίνηση, υπάρχουν και δυνατότητες. Πρέπει να βρούμε λύσεις, να προχωρήσουμε και να απευθυνθούμε στο εισόδημα που υπάρχει. Και πιστεύω ότι θα έχει κίνηση, θα έρθει και αρκετός κόσμος, όπως συμβαίνει και συμπολίτες μας που μένουν στην Αθήνα και φοιτητές. Θα έρθει κόσμος στην πόλη. Είμαστε μια μικρή επαρχιακή πόλη που ακόμα κινείται. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, αν συγκρίνουμε την πόλη μας και το τζίρο που γίνεται στην πόλη μας και στο πόσο έχει πέσει αυτός ο τζίρος με την Αθήνα, δεν έχουμε εμείς τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει μια κίνηση ακόμα. Αυτή που έχει, προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών. Χριστούγεννα λιτότητα θα είναι τα φετινά για τους Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα η οποία προβλέπει ότι το άσχημο οικονομικό περιβάλλον θα τους αναγκάσει να περικόψουν το ήδη από πέρυσι μειωμένο χριστουγεννιάτικο προϋπολογισμό τους. Δυστυχώς η πολιτεία έχει κάνει ένα λάθος. Όλοι αυτοί που κυβερνούν δεν έχουν κάνει μια βόλτα στους δρόμους, στα στενάκια, στη φτωχογειτονιά. Γιατί αυτή τη στιγμή το 80% του κόσμου είμαστε εμείς ο λαός. Εγώ το έχω δει αυτή τη στιγμή 40 χρόνια και ήδη γιορτάζουμε τα 40 μας χρόνια σαν μαγαζί. Με 1000 βάσανα, με 1000 όρους, με οποιοδήποτε κόστος ή τρόπο. Καλές στιγμές, κακές στιγμές, κατόρθωσα να διατηρώ το μαγαζί. Όμως, έχω καταλάβει ότι τις μικρές επιχειρήσεις θέλουν να τις κλείσουν. Δεν είναι δυνατόν να κόβουν από το κάθε μισθωτό δώρα, μισθούς. Και σε εμάς να βάζουν οτιδήποτε, χαράτσια, πάνω, ΦΠΑ, οτιδήποτε μπορούμε. Δεν θυμήθηκα ποτέ το μαγαζί μου να είναι τέτοια ώρα, τέτοιες μέρες, άδειο. Και όλα αυτά, αυτή η πολιτική. Διότι ποτέ αυτή μόνο γραβάτα τους αρέσει να φοράνε και να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε κάποια πράγματα τα οποία δεν τους ακούει φυσικά κανένας. Γιατί αν καλύτερα να καλούσαν τον κόσμο τον απλό, που θα πει την αλήθεια, θα πει την πραγματικότητα. Δεν μπορώ εγώ να μη σεβαστώ το πελάτη που θα έρθει μέσα να του πω την πραγματικότητα και να του κόψω έστω από αυτό το κέρδος που θα έχω. Όμως στο τέλος πρέπει να βγω κι εγώ να υπάρχω, να μπορέσω να το κρατήσω. Αν δεν το μπορέσω κι εγώ, θα καθεί και ένα μαγαζί ακόμα από τόσα που έχουν καθίσει στην πόλη μας. Το ευχάριστο είναι ότι ψωνίζουν από την τοπική αγορά, διότι δεν έχουν κάτι άλλο να παρέχουν οι ξένοι, ούτε η Αθήνα ή οτιδήποτε άλλο. Ίσα που μας προτιμάνε και τα γύρω χωριά και τα έρχονται και από τον Άφλιο και από το Άργος και από την Καλαμάτα και από τη Σπάρτη έρχονται κόσμος, γιατί η αγορά μας, μην κρυβόμαστε, είναι η καλύτερη, όχι της Πελοποννήσου, μεταξύ των καλύτερων της Ελλάδος. Όλα τα μαγαζιά είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Πιστεύω ότι αυτό θα δώσει όθηση και σε αυτούς κάτι να ψωνίσουν. Δυστυχώς η πόλη μας δεν έχει καθόλου εορταστικό κλίμα. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε δρόμους χωρίς να ξέρουμε γιατί τους κλείνουμε. Το να βάλουμε 5 δεδράκια και να πούμε ότι όντως κάτι κάναμε, πού είναι? Για να δούμε αυτό το δρόμο εδώ. Τι είναι ο δρόμος μας αυτός? Αυτοκίνητα και τίποτα άλλο. Μέχρι και τα φώτα απέναντι δεν καίνε το βράδυ. Πώς θα μπορέσει να κυκλοφορήσει ο κόσμος? Δεν έχουν δώσει. Δεν ξέρω τι φταίει, ίσως και αυτοί να έχουν ένα μέρος δίκιο, όμως την πόλη τους δεν την παρατάνε. Την πόλη τους πρέπει να είναι δυναμική όσο μπορούν και να κόψουν κάπου αλλού και να στολίσουν όλη την πόλη από το πρωί μέχρι το βράδυ να φαίνεται χαρούμενη. Να μπορεί και ο κόσμος έστω και αυτό να δώσει μια ευτυχία και σιγά σιγά θα μπουν και στα μαγαζιά. Γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα οι αρχές να κόβουν από το στόλισμα, από την ευτυχία του κόσμου να βγουν, να περπατήσουν τα παιδάκια, να γίνει η πλατεία εδώ η μεγάλη, μας την κάνουν όμορφη, ωραία, για να μπορέσουν, βγαίνοντας έξω, θα βγουν και στα μαγαζιά και θα μπουν και στα μαγαζιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, να έχουμε καλές γιορτές. Θα ήθελα να μου επιτρέπετε μια παρένεση στα νέα παιδιά να μην το βάλουν κάτω, να προσπαθούν κάθε μέρα να κάνουν τις δουλειές τους στο διαβασμά τους,
να είναι αισιόδοξα ότι θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Όχι ότι θα φέρουμε τα πάνω κάτω, αλλά να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Θέλω να κάνω και μια έκκληση στους καταναλωτές της πόλης μας και στον εαυτό μου αλλά και στους συμπολίτες μου, να καταναλώνουμε στην πόλη όσο είναι δυνατόν, να υποστηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, είναι πολύ σημαντικό, και να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε όλοι στον ίδιο κρίκο της ίδιας αλυσίδας. Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, καταστηματάρχες, είμαστε ο κρίκος μιας αλυσίδας που δεν πρέπει να σπάσει. Χρόνια πολλά σε όλους.